Αν θυμόσαστε καλά, μεσολάβησε το τραγικό γεγονός στα Τέμπη. Ήταν τριήμερο πένθος, άρα λοιπόν μέσα στο τριήμερο πένθος, σε ημέρα πένθος, κατατέθηκε στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο. Και τέλος, νομίζω και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, ότι κατατέθηκε και κατατίθεται λίγες μέρες πριν από τη διάλυση της Βουλής λόγω των εκλογών. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαδικασία η οποία πραγματικά προβληματίζει και δημιουργεί πάρα πολλές απορίες όσον αφορά τον τρόπο και τις επιλογές που έκανε η κυβέρνηση μέχρι να φτάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Πρώτα-πρώτα, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν ΙΔΕΙΑ. Με το χαρακτήρα που τον ξέρετε, όπως είναι η ΙΔΕΙΑ, χαμηλό. Η ΙΔΕΙΑ, εκτός από το γεγονός ότι παρέχουν τις υπηρεσίες ίδρυψης και αποχέτευσης, ταυτόχρονα έχουν και ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, τα τιμολόγια τους παίρνουν υπόψη τους τις ομάδες, τις ευάλωτες και τις ευαίσθητες, τους ανέργους, τις πολύτεκνες οικογένειες, αυτούς που είναι ενταγμένοι μέσα στο κοινωνικό παντοπολείο κτλ. Άρα λοιπόν παρουσιάζει ένα κοινωνικό έργο όσον αφορά τη τιμολόγια της και επίσης μην ξεχνάτε ότι τώρα, τον τελευταίο καιρό, με τις διαρκείς ανατιμήσεις στις τιμές τις ενεργειακές, οι ΔΕΙΑΚ έχουν απορροφήσει. Για τη ΔΕΙΑΚ Χανίων θα μιλήσω αρκετά εκατομμύρια για να μην μεταφέρει αυτή την αύξηση και αυτό το βάρος στους δημότες οι οποίοι ήδη έχουν επιβαρυνθεί τα σπίτια τους και οι οικογένειές τους από τις συνέπειες αυτής της ενεργειακής ακρίβειας.